Κολοκυθάκια στον φούρνο με κιμά και μπεσαμέλ. Τυχομαγειρέματα.gr. Υλικά: 1200 έως 1300 γραμμάρια κολοκυθάκια, λίγο ελαιόλαδο για το άλυμα. Για την μπεσαμέλ: 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια αλεύρι, 100 ml γάλα, μισό κουταλάκι αλάτι, 1 αυγό, λίγο μοσχοκάριδο, 1 κουταλιά κεφαλοτήρι τριμμένο. Για τη σάλτσα κιμά: 500 γραμμάρια κιμά, 1 τρίτο φλιτζανιού τσαγιού ελαιόλαδο, 1 κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 1 δόντι σκόρδο ψιλοκομμένο, 1 κρασοπότηρο κρασί, 1 κουταλιά σούπα κοφτή πελτέ ντομάτας, 1 κουτί κονκασέ, 2 μεγάλες ντομάτες περασμένες στο τρίφτη, 1 πρέζα ζάχαρη, 1 κουταλιά γλυκού πάπρικα, 1 κουταλιά σούπας ρίγανη, αλάτι και πιπέρι κατά βούληση. Καθαρίστε και κόψτε τα κολοκυθάκια σε λεπτές οριζόντιες φέτες. Καλύψτε τα με ελαιόλαδο και ψήστε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 20 λεπτά. Βάλτε το ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι και σοτάρετε το κρεμμύδι ώσπου να γυαλίσει. Προσθέστε το σκόρδο και μετά από λίγο τη ζάχαρη και ανακατέψτε. Ρίξτε τον κιμά και συνεχίστε το σοτάρισμα μέχρι ο κιμάς να αλλάξει χρώμα. Σβήστε με το κρασί και αφήστε να εξατμιστεί τελείως το αλκοόλ. Προσθέστε τον πελτέ ντομάτας, αφήστε να μαγειρευτεί για λίγο. Ρίξτε την πάπρικα, τη ρίγανη και το πιπέρι, την τριμμένη ντομάτα, το αλάτι και τον μαϊντανό, ανακατέψτε και αφήστε τον κιμά να μαγειρευτεί για μερικά λεπτά ακόμα. Πάρτε ένα ταψάκι και καλύψτε τη βάση του με μια στρώση από κολοκυθάκια. Ρίξτε από πάνω το 1 τρίτο του κιμά. Καλύψτε με ακόμα μια στρώση από κολοκυθάκια. Στρώστε από πάνω το άλλο 1 τρίτο του κιμά. Καλύψτε με μια στρώση κολοκυθάκια και στρώστε και το τελευταίο 1 τρίτο του κιμά. Λιώστε σε κατσαρολάκι το βούτυρο. Προσθέστε το αλεύρι, ανακατέψτε καλά για λίγα λεπτάκια ώσπου να καβουρδιστεί. Έπειτα ρίξτε το γάλα και ανακατέψτε καλά μέχρι να διαλυθούν τυχόν ρομπαλάκια και μέχρι το μείγμα να αρχίζει να πίζει. Προσθέστε το μοσχοκάριδο, το αυγό και το αλάτι, ανακατεύοντας γρήγορα για να μην κόψει. Απλώστε την κρέμα πάνω από τα κολοκυθάκια. Πασπαλίστε με κεφαλοτήρι. Βάλτε το ταψί στον προθερμασμένο φούρνο και ψήστε για 35 έως 40 λεπτά ή μέχρι να ροδίσει. Καλή επιτυχία! Ευχαριστούμε για την παρακολούθηση. Αν σου άρεσε το βίντεο, άφησε ένα like ή ένα σχόλιο ή κοινοποίησε στους φίλους σου. Για περισσότερα βίντεο κάνε εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσεις να επισκεφτείς το ηχομαγειρέματα.gr για περισσότερες συνταγές.